Ιδιαίτερα τα παιχνίδια με τον Άρη, και νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια δεν είναι τόσο παιχνίδια συγκέντρωσης, πειθαρχίας και τακτικής, αλλά είναι παιχνίδια με πάθος, με ενθουσιασμό. Γενικώς αυτό που μπορούμε να πούμε ότι περισσότερο σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε με την μπάλα στα πόδια παρά αν θα κάνουμε άμυνα όταν χάσουμε την μπάλα, και σκεφτόμασταν καθαρά επιθετικά. Από τη μία ήταν καλό, γιατί δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, πετύχαμε 4 γκολ. Από την άλλη, ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίχτηκε ιδιαίτερα ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, ή μπορεί και εμείς, γιατί τους έβαλα τις φωνές αρκετά στο ημίχρονο, από την άποψη ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και αμυντικά. Και ξέρετε, πολλές φορές να δίνεις κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές ώστε να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό που ζητάς, πηγαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση, και ίσως να επηρεαστήκαμε από αυτόν τον τρόπο. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δυστυχώς χάσαμε τρεις σημαντικούς ποδοσφαιριστές, οι δύο δεν παίζουν την επόμενη αγωνιστική, και ο Κάτσα έχει συμπληρώσει 4 κίτρινες. Κύριε Ντόνη, στο τέλος του αγώνα, σύμφωνα με αυτά που λέγονται, υπήρχε ένα επεισόδιο, θα λέγαμε, ή κάτι με τον κύριο Κάκο. Στο τέλος μείνατε στα αποδυτήρια πάνω από μία ώρα. Τι ακριβώς έγινε στην πισούνα ή στο γήπεδο όταν τελείωσε το παιχνίδι, τι του είπατε, τι σας έκανε και στο τέλος τι έγινε? Γιατί όλοι αυτοί ρωτούμε, θέλω να μάθουμε τι ακριβώς έγινε από κάτω. Κοιτάξτε, υπήρχε μία φραστική επίθεση από τη δικιά μου την πλευρά. Δοθήκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και λύθηκε, πιστεύω, το θέμα. Είναι σημαντικό όλοι όσοι υπηρετούμε ένα ρόλο στο ποδόσφαιρο, ακόμα και όταν υπάρχουν στιγμές εκνευρισμού, μετά να βάζουμε ένα τέλος. Πιστεύω όμως ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι αποκλειστικά υπεύθυνοι είμαστε εμείς, και το προπονητικό τίμα, αλλά και οι ποδοσφαιριστές μας, γιατί δυστυχώς πέσαμε στην παγίδα. Όταν ένα παιχνίδι είναι 4-1, θα πρέπει να λειτουργήσουμε περισσότερο έξυπνα, να αποφύγουμε οποιαδήποτε αντιπαράθεση όσο είναι εφικτό, γιατί είμαστε στη δεύτερη θέση, θέλουμε να κυνηγάμε το κάθε παιχνίδι και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ποδοσφαιριστές. Είχε συνέπεια λοιπόν να χάσουμε δύο ποδοσφαιριστές, να εκνευριστούμε και εμείς στον πάγκο, να εκνευριστώ και εγώ, και θεωρώ ότι την αποκλειστική ευθύνη την έχουμε εμείς και όχι η Δίτσια. Τελειώνοντας, θέλω να ρωτήσω ότι στο φύλλο Αγώνος έχει γραφτεί τίποτα αυτό που έγινε ανάμεσα σε εσάς και στον κύριο Κάκο, διότι περίμενε και ο αρχηγός του Άρη μέχρι τώρα, μια μισή ώρα μετά το τελευταίο ώρα που μετά τέλος του αγώνα. Και για αυτόν τον λόγο, επειδή είχατε συζήτηση, τι ακριβώς έχει γραφτεί? Δεν έχει κλείσει νομίζω το φύλλο αγώνας ακόμα, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί. Απλώς δόθηκαν κάποιες αμοιβές εξηγήσεις. Πιστεύω ότι λύθηκε η παρεξήγηση ή το επεισόδιο. Σας είπα ακριβώς πώς έγινε και αυτό είναι όλο. Κύριε Σταμπουλή, η ομάδα σε τρία μάτια πετύχει 3 γκολ και σε 2 πετύχει 7. Εκείνο είναι καλύτερα πράγματα στο γήπεδο, είναι και λίγο συγκυριακό. Ο προπονητής ξέρει πάλι καλύτερα, γιατί το δουλεύει καθημερινά και ξέρει πώς αναπτύσσει η ομάδα, τι κυνηγάει. Έχω πει και στο παρελθόν ότι έχουμε λίγο την πολυτέλεια, παρότι δεν θέλαμε να αποκλειστούμε από την Ευρώπη, και φυσικά θέλαμε να συνεχίσουμε, αλλά επειδή είμαστε καινούργια ομάδα, έχουμε την πολυτέλεια πλέον να έχουμε 5, 6, 7 μέρες μπροστά μας για να δουλεύουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτό μας βοηθάει στο να αφομοιώνουμε καλύτερα τα πράγματα, γιατί διαφορετικό είναι η προετοιμασία όταν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, και διαφορετικό είναι όταν πλέον μπαίνεις σε ένα ρυθμό αγωνιστικό και όταν δεν έχεις τους ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο μαζί σου όλη την ημέρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το κάθε παιχνίδι μας δείχνει και άλλα πράγματα. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε και στο κομμάτι όταν έχουμε την μπάλα, να μην έχουμε απλώς κατοχή μπάλας, αλλά να δημιουργούμε περισσότερες τελικές. Το καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό σήμερα. Και να είμαστε και καλοί σε στημένες φάσεις, αλλά και σε οργανωμένη άμυνα. Σήμερα ήμασταν καλοί στο πρώτο κομμάτι, σε στημένες φάσεις και στην οργανωμένη άμυνα, ειδικά σε στημένες φάσεις ήμασταν πολύ κακοί. Μάλιστα, αυτό ήταν ο Γιώργος Ντόνης, κυρίες και κύριοι, και μετά από την. Εκκρινιάζει, αλλά όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα στο τέτοιο. Η ομάδα του Άρη τώρα χτίζεται, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τον ΠΑΟΚ που έχει ένα κορμό από πέρσι, με έμπειρους και καλούς παίχτες. Εμείς, αυτό που σας είπα από την αρχή, προσπαθούμε να χτίσουμε μια ομάδα. Τα σκαμπανεβάσματα αυτά θα τα έχει η ομάδα. Θέλει ηρεμία και υπομονή. Πολλοί λένε ότι το εφετινό πρωτάθλημα της football.
του Αθανσιάδη διαμόρφωσε το θριαμβευτικό 4-1 για τον ΠΑΟΚ. Το μάτς πάντως δεν άρχισε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς υπήρξαν συμπλοκές έξω από το γήπεδο της Τούμπας μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και δυνάμεων των ΜΑΤ. Στο Ολυμπιακό Στάδιο Τώρα βαρύ είναι το κλίμα στον Παναθηναϊκό, που έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολη στο Ολυμπιακό Στάδιο και οι οπαδοί αποδοκίμωσαν έντονα τους παίκτες, αλλά και τον Φερέιρα. Στην ΑΕΚ, που έχει βυθιστεί στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, περιμένουν την απάντηση του Άγγελου Αναστασιάδη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Στέφανος Αθανασιάδης εκμεταλλεύεται τη σέντρα του Ρομπέρ από τα αριστερά και με εκπληκτικό σουτ πάνω στην κίνηση πετυχαίνει το γκολ της χρονιάς, φραγίζοντας με 4-1 το θρίαμβο του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη. Ο δικέφαλος του Μπορά ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο και έδειξε ικανός για σπουδαία πράγματα τη φετινή χρονιά. Στην κατάμεστη Τούμπα, η ομάδα του Γιώργου Δόνη προηγήθηκε με τον Λόρεν στο 10ο λεπτό και έπειτα από γύρισμα του Ρομπέρ. Λίγα λεπτά αργότερο, ο Κατσικάς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 του δικεφάλου που δεν σταμάτησε εκεί. Με τη συμπλήρωση του ημιώρου ήταν η σειρά του Φωτάκη να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ στο 3-0. Οι φιλοξενούμενοι μειώσαν προσωρινά σε 3-1 με τον Αγκάνθο στο 39 και ο Αθανασιάδης με γκολ ποίημα διαμόρφωσε το 4-1 για τον ΠΑΟΚ λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Το μεγάλο ντέρμπι ήταν επεισοδιακό με τρεις αποβολές του Κατσικά και του Γκλόρεντς για τον ΠΑΟΚ και του Γιαννιώτα για τον Άρη. Μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που δείξαμε στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά δυστυχώς χάσαμε τρεις σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Οι δύο δεν παίζουν την επόμενη αγωνιστική και ο Κάτσα έχει συμπληρώσει 4 κίτρινες. Το ντέρμπι που δεν άρχισε πάντως με τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς υπήρξαν συμπλοκές έξω από το γήπεδο της Τούμπας μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και δυνάμεων των ΜΑΤ, είχε και τρίτο ημίχρονο. Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι άνθρωποι του Άρη κατήγγειλαν ότι στα μάτριξ του γηπέδου προβλήθηκε υβριστικό σύνθημα και οι διοικούντες των ΠΑΟΚ το παραδέχτηκαν απολύοντας το χειριστή του φωτεινού πίνακα. Στον Παναθηναϊκό το κλίμα είναι βαρύ μετά τη νέα απώλεια βαθμών. Είναι σημειολογικό.